Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Γιώργος Κουζαμινίδης, ο οποίος θα μας μιλήσει με θέμα διαστάσεις της οικονομικής ανάπτυξης της Κωνσταντινούπολης στις μέρες μας. Ο κύριος Γιώργος Κωνσταντινίδης γεννήθηκε στην Αθήνα, οι γονείς του κατάγονται από την Κωνσταντινούπολη. Είναι πτυχίουχος διεθνών και ευρωπαϊκών οικονομικών σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη. Είναι διδάκτορ του Παντίου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Εργάζεται στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και διδάσκει στο New York College. Έχει κυκλοφορήσει το βιβλίο του, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, «Συσσόρευση κεφαλαίου και παγκοσμιοποίηση στην Τουρκία διαχρονικά». Αρθρογραφή σε εφημερίδες και στο διαδίκτυο. Ο κύριος Κωνσταντινίδης έχει το λόγο. Ακούγομαι. Λοιπόν, καλημέρα σας καταρχάς. Ευχαριστώ την ΙΟΚΟ και την ΕΤΜΕΛΑΤ για την τιμή που μου κάνω να βρίσκομαι και εγώ μεταξύ των ομιλητών του σημερινού συνεδρίου. Θα πραγματοποιήσω μία ανασκόπηση, μία αναφορά σε θέματα που αφορούν διάφορες διαστάσεις της οικονομικής ανάπτυξης του Κωνσταντινούπολης στην εποχή μας, με καθαρά οικονομικά στατιστικά δεδομένα. Καταρχάς, θα ήθελα να αναφερθώ στις πέντε μορφές κεφαλαίου που έχουν συσσωρευτεί σήμερα στην Κωνσταντινούπολη και κατ' επέκταση στην Τουρκία. Πρόκειται για τους βασικούς πυλώνες, αφενός από τη μια πλευρά το κεφαλικό στρατογραφειοκρατικό κεφάλαιο, το παραδοσιακό κεφάλαιο, με κυρίως φορέα επιχειρηματικής αντιπροσώπευσης, την Τουσιάν, και από την άλλη πλευρά το ισλαμικό ανερχόμενο κεφάλαιο, το λεγόμενο πράσινο κεφάλαιο, με φορέα επιμελητηριακής αντιπροσώπευσης, την Τουσιάν και του Σκόρ. Τρίτη μορφή συσσόρευσης κεφαλαίου στην Κωνσταντινούπολη, τα μεγάλα βιομηχανικά συγκροτήματα holdings, φορείς αντιπροσώπευσης, οι τρεις προεφερθέντες. Παραοικονομία, εμπόριο όπλων, ναρκωτικών, και αυτό βεβαίως παίζει τον ρόλο του. Πέμπτος φορέας μορφή συσσόρευσης κεφαλαίου, το ξένο κεφάλαιο που εισρέει, η πακτολή χρημάτων που εισρέουν ιδίως τα τελευταία 10 χρόνια στην Τουρκία και στην Κωνσταντινούπολη γενικότερα. Άμεσες ξένες επενδύσεις από τη μια πλευρά, ξένη οικονομική βοήθεια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Παγκόσμια Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Θα αναφερθώ σε κάποιους συγκεκριμένους κλάδους. Ο τραπεζικός ενδυναμώνεται σταδιακά και υπάρχουν σχέδια στο προάστιο Ατάσιο Χιλ σε 3 χρόνια να δημιουργηθεί το Διεθνές Κλιματοοικονομικό Κέντρο της Κωνσταντινούπολης με κόστος 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Αρκεί να αναφερθεί ένα γεγονός ότι πλέον η κεφαλαιοποίηση της χρηματαγοράς της Κωνσταντινούπολης είναι εφάμιλη με αυτή της Φραγκφούρτης. Κάτι το οποίο ήταν αδιανόητο πριν κάποια χρόνια. Διεθνές ενδιαφέρον για τις τουρκικές τράπεζες από τράπεζες ισλαμικών συμφερόντων όπως χώρες του Περσικού Κόρπου, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, αλλά όχι μόνο από ισλαμικές χώρες και από την Ιαπωνία, τράπεζα Τόκιο. Μετεξελίσσεται λοιπόν σταδιακά η Τουρκία, αν βεβαίως δεν υπάρξει κάποια κρίση και αν δεν επηρεαστεί, που ήδη επηρεάζεται από την ευρωπαϊκή κρίση χρέους και τη διεθνή κρίση, σε ένα περιφερειακό χρηματοοικονομικό κέντρο, Financial Hub. Ενδεικτικά σας παραθέτω κάποιες τράπεζες που βρίσκονται μέσα στις σημαντικότερες σε διεθνείς κατατάξεις που αναρτώνται, δημοσιεύονται ετησίως, όπως η Ίσπαρκας, η Άλμπαν, η Γκάρντι. Κατασκευαστικός κλάδος. Ο δεύτερος παγκοσμίως αυτή τη στιγμή. Το 2012, σύμφωνα με επίσημη αναφορά, με έρευνες, η Τουρκία είναι η τέταρτη πιο αναπτυσσόμενη αγορά κατοικίας ανάμεσα σε 27 πόλεις της Ευρώπης. Η τέταρτη. Καρδέα ανάπτυξη, όσοι ταξιδεύουν γνωρίζουν περιοχές Λεβέν, Κατάσεχιρ, Μπαχτσέσεχιρ, ουρανοξύστες, εμπορικά κέντρα διεθνών προδιαγραφών, ανάπτυξη κατοικιών και επαγγελματικής θέλης ταυτόχρονα, διότι εργοστάσια, πολυεθνικές επιχειρήσεις και τουρκικές βεβαίως επιχειρήσεις ιδρύουν τα κεντρικά τους γραφεία εκεί, τις υπηρεσίες διοίκησης, marketing, κέντρα αποθήκευσης διανομής προϊόντων. Πολυεθνικές όπως χαρακτηριστικά, ορισμένα παραδείγματα πλάνα φέρω,
η Microsoft, η Nestlé, αλλά και οι τουρκικές εταιρείες, η Arçelik, η Beko, η Ülker, οι οποίες έχουν τα γραφεία τους στην Κωνσταντινούπολη. Ενδεικτικά βλέπετε ως μέρες φωτογραφίες από το απεργορικά κέντρα, το Ιστινιέπα, το εσωτερικό κάποιων άλλων εμπορικών κέντρων, Μόρς, τα οποία διαθέτουν προδιαγραφές ευρωπαϊκών και αμερικανικών. Τουριστικός κλάδος. Ένας κλάδος που αφορά, βεβαίως, ενδιαφέρει άμεσα και την Ελλάδα. Είμαστε ανταγωνιστές. Υψηλή ανταγωνιστικότητα, η οποία έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια κυρίως με στρατηγικό σχεδιασμό, με marketing, ποιότητα, εκεί βέβαια υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κολλαίνει λίγο, αλλά ανταγωνιστικές τιμές, οι οποίες όμως τα τελευταία χρόνια αρχίζουν και αυξάνονται, ειδικά στην Κωνσταντινούπολη. Διαφημιστικές εκστρατείες, οι οποίες προβάλλουν την Κωνσταντινούπολη ως τουριστικό προορισμό για θερινό αλλά και χειμερινό τουρισμό. Η Turkish Airlines πραγματοποιεί μια τεράστια, όπως γνωρίζουμε εδώ στην Ελλάδα, το βλέπουμε, προβολή. 105 προορισμοί διεθνώς, με την εξέλιξη της Κωνσταντινούπολης, αυτό είναι ο στόχος, σε διεθνές hub, ο στόχος των Τούρκων Ιθινώνων βεβαίως. Παράλληλα όμως και ένα άλλο θέμα που αφορά την Ελλάδα είναι η κρουαζιέρα. Μετεξέλιξε της Τουρκίας της Κωνσταντινούπολης σε κεντρικό home porting, το οποίο βεβαίως έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνει το ρόλος των λιμανιών και τα προαναφερθέντα οδηγούν βεβαίως, λόγω του σχεδιασμού και της στρατηγικής που υπάρχει, σε εκτόξευση αφίξεων και αύξηση της πληρότητας των ξενοδοχείων. Συνεδριακός τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός, υπομορφές του τουρισμού και αυτές βέβαια και αυτοί βεβαίως αναπτύσσονται, ιατρικά, οικονομικά συνέδρια, διεθνείς εκθέσεις σε μεγάλα εκθεσιακά κέντρα τα οποία πραγματοποιούνται στην Κωνσταντινούπολη και σε κοντινές περιοχές. Το εμπόριο, οι διεθνείς συναλλαγές. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω το εξής στατιστικό οικονομικό στοιχείο. Το 50% του εμπορίου της Τουρκίας σήμερα πραγματοποιείται με χώρες της Ευρώπης. Γεγονός το οποίο το έχουν βεβαίως σταθμίσει οι επιχειρηματίες, διότι εκμεταλλεύονται, αξιοποιούν την εγκύτητα της Κωνσταντινούπολης σε χώρες που είναι αναδυόμενες οικονομίες, όπως για παράδειγμα η Ρωσία και χώρες της Μέσης Ανατολής. Η ανάδειξη της Κωνσταντινούπολης πραγματοποιείται και με άλλο τρόπο, με την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, τα ναυπηγεία στα Τούζλα, κατασκευή πλοίων διαφόρων μεγεθών, χωρητικότητας, μικρά, μεσαία, μεγάλα και γιότ. Σε ορισμένους τύπους γιότ, ειδικά η Κωνσταντινούπολη Τουρκία γενικά βρίσκεται σε πολύ υψηλή θέση στην παγκόσμια κατάταξη παραγωγής. Για να διαπιστώσουμε κατά πόσο γίνεται διακίνηση ανθρώπων, κεφαλαίων, μεταφορικές δραστηριότητες στην Κωνσταντινούπολη, ενδεικτικό είναι το στοιχείο ότι 140 περίπου χιλιάδες φορτηγά μπαίνουν και βγαίνουν καθημερινά στην Κωνσταντινούπολη για την τροφοδοσία της μεγαλούπολης αυτής των 17-18 εκατομμυρίων. Οπότε, συνεπακόλουθο, ανάπτυξη της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, του κλάδου των logistics, για όσους γνωρίζουν, αποθήκευση διανομή προϊόντων και όλα αυτά βεβαίως δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, ευκαιρίες απασχόλησης, παρά τα προβλήματα βεβαίως που έχει, θα δούμε παρακάτω, την τουρκική οικονομία. Πρόσφατα εγκαινιάστηκαν και πτήσεις υδροπλάνων διάρκειας 18 λεπτών που συνδέουν την Κωνσταντινούπολη με την Προύσα, δηλαδή το οικονομικό κέντρο της Τουρκίας, με ένα από τα βιομηχανικά βεβαίως κέντρα σε κλάδους υφασμάτων και αυτοκινητών βιομηχανίας. Η Κωνσταντινούπολη λοιπόν προχωρά παρά τα προβλήματα, παρά τα οικονομικά θέματα που αντιμετωπίζει. Ποια είναι η Κωνσταντινούπολη σήμερα? Ενδεικτικά αναφέρω κάποια δημογραφικά στοιχεία. Μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι νέοι ηλικίας έως 30-35 ετών, με μεράκι για δουλειά, οι οποίοι έχουν μορφωθεί, έχουν εκπαιδευτεί σε κρατικά ή ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κωνσταντινούπολης και υπάρχει η εσωτερική μετανάστευση. Εκατομμύρια κόσμος από την ενδοχώρα, την Ανατολία, εισραίουν προς την Κωνσταντινούπολη τα τελευταία 10-15 χρόνια, κυρίως μετά την άνοδο στην εξουσία του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ταΐπ Ερντογάν και του οικονομικού του επιτελείου, το οποίο είναι καλά δομημένο, και γίνεται πλέον μια μετεγκατάσταση των περίφημων Τούρκο-Ευρωπαίων. Είναι η δεύτερη γενιά Τούρκοι μετανάστες που είχαν βρεθεί στην Γερμανία, στο Βερολίνο, στο Λονδίνο, σε διάφορες πόλεις και πλέον λόγω εξειδίκευσης και επειδή διαπιστώνουν κάποιες ευκαιρίες απασχόλησης, έρχονται, αποφασίζουν να κάνουν το βήμα της επιστροφής στην Κωνσταντινούπολη. Άρα, ευκαιρίες απασχόλησης σε διάφορους κλάδους της οικονομίας. Το γεγονός αυτό γίνεται ακόμη πιο σημαντικό, διότι
ο ρυθμός ανεργίας στην Κωνσταντινούπολη είναι χαμηλότερος από άλλες πόλεις της Ευρωζώνης. Και αυτό έλκει. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι η Κωνσταντινούπολη και το Τόκιο είναι οι δύο πόλεις που διεκδικούν την ανάλυση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2020. Αυτό δημιουργεί σαφώς επιπλέον προοπτικές ανάπτυξης και απασχόλησης, θέσεις εργασίας. Αυτά είναι τα θετικά στοιχεία όσον αφορά την οικονομία της Κωνσταντινούπολης. Υπάρχουν όμως και κίνδυνοι. Κίνδυνοι λόγω υπερθέρμανσης της οικονομίας, που σημαίνει ότι η διαρκής πιστωτική επέκταση δημιουργεί τον κίνδυνο μιας φούσκας που μπορεί να σκάσει. Η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας λαμβάνει μέτρα, διότι έχει αντιληφθεί τι συνέβη σε χώρες της Ευρώπης, αλλά και στο γείτονά της, και βέβαια στην Αμερική που ξεκίνησε η κρίση των Σουπρίν, των στεγαστικών δανείων, και προσπαθεί να αντιμετωπίσει την κρίση αυτή με περαιτέρω ενδυνάμωση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Κωνσταντινούπολη. Αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα των τουρκικών προϊόντων. Και η νομισματική πολιτική που ακολουθεί η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας είναι περιοριστική, είναι συσταλτική. Νομοθετική προσπάθεια γίνεται και για να επαναπατριστούν κεφάλαια ύψους, όπως υπολογίζουν οι Τούρκοι τουλάχιστον, ειδικοί, 130 δισεκατομμυρίων, με παράλληλο πρόγραμμα αμνηστίας για τόνωση της οικονομίας. Κωνσταντινούπολη, σήμερα. Ανοιχτή, φιλελεύθερη. Οι εξαγωγές, οικονομικά στοιχεία, διαβάζω από 41 δις στα 85 μέσα σε 7 χρόνια. Υπερδιπλασιασμός. Η Toyota παράγει Corolla, Verso, Auris σε εργοστασιακές καταστάσεις που βεβαίως στα κεντρικά γραφεία των εταιρείων βρίσκονται τις περισσότερες φορές στο Κωνσταντινούπολη. Η Isuzu, Ford, Dossard, παράλληλα συμπληρωματικός κλάδος η βιομηχανία ανταλλακτικών με σημαντικές εξαγωγές. Ισχυρή φαντουργία. Φίρμες όπως η Κοτόν, Μαβί, η Πεκιόλ με παρουσία διεθνή έχουν κατακλείσει διάφορες αγορές. Ο ισχυρός κλάδος τροφίμων, η εταιρεία Ülker, παραγωγής μπισκότων και όχι μόνο διαφόρων προϊόντων, εισήγαγε το 2003 την κόλλα Τούρκα με ιδιαίτερη επιτυχία. Και τέλος, αναπτυσσόμενη φαρμακοβιομηχανία, ενδεικτικά αναφέρω κάποιους κλάδους. Όλα αυτά δημιουργούν βεβαίως προσφορά εργασίας και κάποιες θετικές ενδείξεις για το μέλλον παρά τα προβλήματα που υπάρχουν. Πώς ενσωματώνεται η Κωνσταντινούπολη στην διεθνή οικονομία? Πρόσφατα, ο Πρωθυπουργός, ο Ταϊπ Ερντογάν, δήλωσε ότι η Τουρκία αποπλήρωσε και την τελευταία δόση του δανείου που χρωστούν στον Δούνο του. Άρα μηδενίστηκαν τα χρέη. Αυτό βεβαίως ανοίγει μια καινούργια σελίδα στην τουρκική και στην επέκταση στην οικονομία της Κωνσταντινούπολης. Η ανάδειξη νέων στρωμάτων κοινωνικών που ήταν αποκομμένα από τον παραγωγικό ιστό και τα οποία έρχονται από τα βάθη της Ανατολίας και δημιουργούν επιχειρήσεις και συνδράμουν στην ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα που είναι το ισλαμικό κεφάλαιο που προανέφερα, βεβαίως οδηγούν σε μια πολλά εικοσκόμενη αγορά. Δεύτερη σε ανάπτυξη παγκοσμίως μετά την Κίνα το 2011 με ρυθμό ανάπτυξης 8,5%. Όμως, υπήρξε επιβράδυση, πολύ σημαντική, στο 3,5% περίπου, φρέναρη ανάπτυξη λόγω της διεθνής κρίσης χρέους και της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους. Πολύ σημαντική σχέση, οι εμπορικές σχέσεις, οι οικονομικές σχέσεις Τουρκίας-Ευρώπης. Άρα, εύλογο να επηρεαστεί η οικονομία της Κωνσταντινούπολης από την κρίση χρέους που μαστεί στην Ευρώπη. Προβλήματα. Εδώ εγκυμονούνται κίνδυνοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία των τουρκικών τραπεζών, περιορισμένες οι αποταμιεύσεις, εξάρτηση, μεγάλο πρόβλημα αυτό, από τα ξένα κεφάλαια, από την εισρωή ξένων κεφαλαίων. Άρα, ευάλωτη η τουρκική οικονομία και κατ' επέκταση βεβαίως της Κωνσταντινούπολης οικονομία σε εξωτερικά σοκ. Δεν υπάρχει δηλαδή η απομόνωση της οικονομίας που λέμε εμείς οικονομολόγοι, το insulation property. Επιδείνωση του ελλείμματος των εκπουστών συναλλαγών. Παρά τα μέτρα που λαμβάνει το οικονομικό επιτελείο, μια μικρή βελτίωση έχει επέλθει. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και επισημαίνεται και από διεθνείς οικονομικούς οίκους. Και εν τέλει μια φούσκα στην οικονομία της, η οποία προκύπτει από πιστωτική επέκταση, παροχή δανείων, ακόμη και με SMS που φτάνουν τα μηνύματα στα κινητά, για δάνεια που δίνονται απλόχερα και βέβαια στην αγορά κατοικίας που έχει γίνει μια αναφορά πριν από ό,τι θυμάμαι. Κάποιες ενδεικτικές φωτογραφίες. Αναφυσβήτητα, η βιομηχανία, η μεταποίηση αποτελεί ένα σημαντικό ισχυρό χαρτί στην οικονομία της Τουρκίας. Αυτοκινητοβιομηχανίες, διάσπαρτες. Από την άλλη πλευρά, ο κατασκευαστικός κλάδος ανθίζει.
περίπου το 27-28-30% είναι πλέον απασχολούμενοι στον κλάδο της βιομηχανίας, στη βιομηχανία, στο δευτερογενή τομέα παραγωγής. Από την άλλη πλευρά, και οι υπηρεσίες αντίζουν, ο τουριστικός κλάδος, αλλά και ο χρηματοοικονομικός και ο χρηματοπιστωτικός. Το χρηματιστήριο της Αμινούπολης, η κεφαλαιοποίηση των εταιριών αυξάνεται, προοπτικές για το μέλλον θετικές. Οι εισηγμένες εταιρείες είναι ιδιαίτερα εξωστρεφείς, τουλάχιστον κάποιες από αυτές, και αυτό προσδίδει επιπλέον έσοδα και επιπλέον ισχυροποίηση των οικονομικών του στοιχείων, του ενεργητικού κτλ. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις με βάση τις προδιαγραφές ευρωπαϊκών και αμερικανικών προτύπων που έχουν βραβευτεί κιόλας, προϊόντα τουρκικά τα οποία βραβεύονται σε διεθνείς εκθέσεις με πιστοποιητικά ποιότητας, ISO, και βέβαια ο κλάδος της έρευνας και της ανάπτυξης που πραγματοποιείται και από τουρκικές εταιρείες για καινοτόμα προϊόντα, αλλά και από εταιρείες πολυεθνικές που έχουν εγκαταστήσει τα γραφεία τους και πραγματοποιούν έρευνα εκεί, καθώς επίσης και από τα κρατικά και ιδιωτικά πανεπιστήμια που βρίσκονται, που εδρεύουν στην Κωνσταντινούπολη, Τούρκοι μεγαλοεπιχειρηματίες όπως ο Κότσο Σαβαντζή, έχουν πλέον ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία πραγματοποιούν σημαντική δουλειά σε θέματα έρευνας σε διάφορα επιστημονικά πεδία. Κλείνω την εισήγησή μου με κάποια μεγαλεπίβολα σχέδια τα οποία έχουν προκηρυχθεί, άλλα δεν έχουν ξεκινήσει, άλλα ολοκληρώνονται. Η δημιουργία Wall Street της Ανατολής, ανάδειξη δηλαδή της Κωνσταντινούπολης σε περιφερειακό χρηματοπιστωτικό κέντρο. Το υποθαλάσσιο του ΝΕΤ, το Μάρμαρα, ύψους μήκους 1,5 χιλιόμετρων για σιδηροδρομική σύνδεση ευρωπαϊκής και ασιατικής πλευράς, το οποίο βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωση, ήταν να εγγενιαστεί λόγω τεχνικών δυσκολιών προβλημάτων, καθυστέρησε η διαδικασία των εγγενειών. Η υποθαλάσσια γραμμή του μετρό πάνω από το Βόσπορο εξαγγέλθηκε και από ό,τι μαθαίνω έχει ξεκινήσει να δρομολογείται το έργο. Τέταρτο, το Διεθνές Αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, το οποίο θα είναι, όπως τουλάχιστον έχουν εξαγγείλει οι Τούρκοι ειδικοί, ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως. Και επειδή υπάρχει και ένα φαραωνικό σχέδιο, το οποίο θα το δείτε και στην δορυφορική αναπαράσταση αργότερα, το περίφημο κανάλι της Κωνσταντινούπολης, ιδιωτικό νέος Βόσπορος, μήκους 45-50 χιλιόμετρων, που θα συνδέει τον Μαρμαρά με τη Μαύρη Θάλασσα. Η εικόνα είναι από το CNN Tour, την παραθέτω δορυφορικά για να αντιληφθούμε τι σχεδιάζουν, αν βεβαίως επιτευχθεί αυτό. Πρόκειται για μια σύνδεση η οποία θα αποφορτίσει την κίνηση των στενών που είναι ιδιαίτερα επιβαρημένα λόγω των μεταφορών που πραγματοποιούνται καθημερινά, αλλά και από πλευράς περιβαλλοντικών επιπτώσεων που υπάρχουν στα στενά, στο Βόσπορο, και βέβαια θα αναδείξει την Κωνσταντινούπολη σε ένα διεθνές πλέον διαμετακομιστικό εμπορικό κέντρο παγκόσμιας ακτινοβολίας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κωνσταντινίδη για την άκρως ενδιαφέρουσα εισήγησή του. Θα ήθελα μόνο στο τελευταίο σημείο να προσθέσω αυτά τα φαραωνικού τύπου projects τα οποία προγραμματίζουν οι γείτονες, φιλοδοξούν να τα έχουν τελειώσει το 2023, όπου θα γιορτάσουν τα 100 χρόνια από την είδηση της Τουρκικής Δημοκρατίας. Είδαμε. Παρακαλώ. Η επιδείνωση του ισοζυγίου των τρεχουσών συναλλαγών της Τουρκίας. Μάλιστα. Πώς την εξηγείτε με δεδομένο ότι οι εξαγωγές της Τουρκίας είναι πολύ αυξημένες. Οι εξαγωγές είναι το εμπορικό ισοζύγιο. Εξαγωγές μείον εισαγωγές. Αυτό είναι άλλο ισοζύγιο το οποίο επιδεινώνεται και στο οποίο οι Τούρκοι έχουν πραγματικά πρόβλημα. Είναι το current account balance που λέμε, των τρεχουσών συναλλαγών, που αφορά συναλλαγές κυρίως ενδό μέσα στην τουρκική επικράτεια.
λόγω του γεγονότος ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές στα οικονομικά δεδομένα των κέντρων, των μητροπολιτικών κέντρων, κυρίως Κωνσταντινούπολης Άγγελος και των υπόλοιπων παραλίων κυρίως, Αντάλια, Προύσαλη, Καρνασό κτλ. Σε σχέση με, με την ενδοχώρα που βεβαίως δεν μπορεί να ανταγωνιστεί σε όρους οικονομικής ευμάρειας τα κέντρα αυτά. Και έτσι τα χρήματα εισραίων κυρίως σε μητροπόλεις στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί πέρα σε βιομηχανικά αστικά κέντρα και όχι βέβαια στην νοτιοανατολική Τουρκία που βεβαίως η κατάσταση είναι ακόμη θα μπορούσε να πει κανείς και τραγική σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά όχι μόνο στην νοτιοανατολική Τουρκία, ακόμα και στην ίδια την Κωνσταντινούπολη. Τυχαίνει να βλέπει κανείς πολυάστερα ξενοδοχεία, ουρανοξύστες και δίπλα ακριβώς φαβέλες, τύπου φαβέλες όπως στη Βραζιλία κτλ. Είναι ο τρόπος ανάπτυξης, το μοντέλο ανάπτυξης, αυτό το οποίο με την παγκοσμιοποίηση έχει δημιουργήσει δύο μέτρα και δύο σταθμά σε χώρες αναδυόμενες όπως για παράδειγμα η BRICS, Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα κτλ. Και μία από τις αναδυόμενες αγορές είναι και η Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με κάποιους αναλυτές τουλάχιστον. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κωνσταντίνη. Είστε καλά.